Καλημερίζω τον γραμματέα της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Λάμπρο Αντωνόπουλο. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, στόχος είναι να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία και όχι το ΣΥΡΙΖΑ όπως θέλουν κάποιοι. Για πάμε λίγο στη μετάφρασή του. Προφανώς ο στόχος είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Στρατηγικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και προφανώς ο στόχος είναι όχι να περάσει το ΠΑΣΟΚ σε εξωματική αντιπολίτευση ή να περάσουν ποσοστικά ένα άλλο κόμμα. Στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να έρθει ξανά στην εξουσία για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε όσα προβλήματα δημιουργούνται καθημερινά στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Στόχος του ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι να είναι η επόμενη κυβερνητική προοπτική, η επόμενη κυβερνητική προοδευτική κυβερνητική, να καταγράψουμε και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού βάσει κυβερνητικού μας προγράμματος. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε και είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι για τα αποτελέσματα αυτής της κινητικότητας. Σαφέστατα δεν μιλάμε για επαναφορά, έτσι, γιατί όποιος συνδέσει το παλιό ΠΑΣΟΚ με το καινούριο, αν το θέλετε, ΠΑΣΟΚ, μάλλον το βάζει σε ένα ζύγι το οποίο φαίνεται σαν να είναι λίγο χαλασμένο, κύριε Λέοντα, Αντωνόπουλε. Δεν θα συμφωνήσω αυτό. Αν κάνουμε μια δίκαιη αποτίμηση της ιστορίας του ΠΑΣΟΚ, εκτιμώ ότι μπροστά υπάρχει ένα θετικό πρόσημο. Προφανώς έγιναν λάθη, προφανώς έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας. Εκτιμώ λοιπόν το θετικό πρόσημο της ιστορίας μας είναι αυτό το οποίο μας δείχνει το δρόμο και η παράταξή μας αναγεννημένη και ανασυγκροτημένη προχωρά ξανά για να είναι το ΠΑΣΟΚ η επόμενη κυβερνητική προοπτική. Κύριε Αντωνόπουλε, εγώ θα το ρωτήσω και το ρωτάω και απλά με βάση την κοινή λογική, έτσι, και όχι με υπόνοιες και όχι με ενδεχόμενα σκοπιμότητες ή οτιδήποτε άλλο. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να ανακάμψει έτσι, εάν δεν υπήρχαν τα ισοκομματικά προβλήματα στο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι η πολιτική του είναι αυτή που έχει αποδώσει αυτή την ώρα και έχει αποδώσει το πρόγραμμά σας μετά και τις εκλογές, δημοτικές εκλογές κλπ? Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε περάσει μέσα σε σύντομο χρόνο από τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, εθνικές εκλογές, δημοτικές, περιφερειακές εκλογές, ή εξαιτίας του ότι γίνεται ένα μπάχαλο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα? Κύριε Βουλγεράκη, το ΠΑΣΟΚ, όπως είπατε και εσείς, έχει περάσει από τέσσερις από αυτές τις εκλογικές διαδικασίες και από όλες αυτές τις διαδικασίες έχει βγει κερδισμένο. Σε κάθε εκλογική διαδικασία καταγράφουμε σαφείς ανόδους. Στις εθνικές εκλογές, στις αυτοδιοικητικές εκλογές βγήκαμε ακόμα πιο ενισχυμένοι. Υπάρχει μια ανωδική τάση και εμείς βλέπουμε καιρό τώρα, όσοι ασχολούμαστε με τα δρόμενα του κόμματος και με τις δράσεις, ότι υπάρχει μια τεράστια επιστροφή πολιτών, μελών, στελεχών ξανά πίσω στο ΠΑΣΟΚ. Προφανώς αυτά δεν αποδεικνύονται δημοσκοπικά μέσα σε μία εβδομάδα ή ένα μήνα. Υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Ο κόσμος έχει απογοητευτεί τόσο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και από την ανύπαρκτη και μη αξιόπιστη αντιπολίτευση που εξέφραζε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Και σιγά σιγά βλέπουμε ότι τώρα που έχει κάτσει σκόνη, βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός χώρος ο οποίος μπορεί να εκφράσει τον προοδευτικό Έλληνα πολίτη. Υπάρχει μεγάλη επιστροφή ψηφοφόρων, παραδοσιακών ψηφοφόρων, αλλά και νέων ψηφοφόρων. Παιδιά από τη νέα γενιά, οι οποίοι βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδο στα προβλήματά της, μόνο παρά μόνο μέσα από ένα προοδευτικό, σύγχρονο, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το οποίο μπορεί να εκφράσει μια κυβερνητική προοπτική. Δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, είμαστε ένα κόμμα εξουσίας. Βλέπετε ότι πολιτευόμαστε με καθαρά πολιτικούς, αυστηρά πολιτικούς όρους. Δεν λαϊκίζουμε. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πάνω σε αυτό κινούμαστε και είμαστε ευχαριστημένοι από την αποδοχή που έχουμε μέχρι τώρα την ελληνική κοινωνία, τόσο στο τοπικό όσο σε κεντρικό επίπεδο. Λέτε ότι ανακάμπτει ότι μπαίνουν στο ΠΑΣΟΚ καινούργιοι άνθρωποι κλπ. Ή επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ εκείνοι οι οποίοι το στήριξαν, αλλά κάπου δυσαρεστήθηκαν και όπως είπατε, τα λάθη έχουν πληρωθεί. Έχει ξεκαθαρίσει το ΠΑΣΟΚ αν θέλει να κινηθεί και να κινηθεί αυτόνομα, διότι σε αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις που περάσαμε, ακούστηκαν, κύριε Αντωνόπουλε, πάρα πολλά. Οι συνεργασίες, μη συνεργασίες, οι συμπτύξεις, μη συμπτύξεις και όλα τα υπόλοιπα με υπόλοιπα κόμματα. Έχει ξεκαθαριστεί τι θέλετε? Έχει ξεκαθαριστεί και έχει αποδειχθεί κιόλα. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει την πολιτική του αυτονομία τόσο στα όργανα όσο στο συνέδριό του και όλα όσα λεγόντουσαν στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες έχουν όλα διαψευστεί. Είχαμε από τη μία μια Νέα Δημοκρατία η οποία έλεγε μην ψηφίζετε ΠΑΣΟΚ, δεν συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, και από την άλλη ένα ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε μην ψηφίζετε ΠΑΣΟΚ γιατί θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Από
δείχνει λοιπόν ότι και οι δύο, και τους δύο, τους βολεύει ένα μικρό ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ όμως δεν είναι ένα μικρό κόμμα. Για αυτά που λεγόντουσαν όμως ευθύνη έχετε και εσείς. Έτσι δεν σας φταίει μόνο η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μπορεί ο ένας να έλεγε ή ο άλλος να έλεγε, γιατί και στελέχη σας λέγανε. Στελέχη δεν λέγανε καμία και καμία συνεργασία. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει, ξαναλέω, την πολιτική του αυτονομία. Δεν τα λέμε απλά, τα κάναμε πράξη. Βγήκαμε ενισχυμένοι από όλες αυτές τις εκλογικές διαδικασίες και πάνω σε αυτή τη λογική και σε αυτή την προοπτική συνεχίζουμε και προχωράμε. Τα υπόλοιπα κόμματα, αν θέλουν να ερμηνεύουν τις κινήσεις του ΠΑΣΟΚ, θα τοποθετούν δικό τους θέμα. Εμείς θα συζητούμε βάσει των λεγόμενων και των πράξεων του κόμματος. Άρα λοιπόν η πολιτική αυτονομία είναι δεδομένη. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανάγκη από καμία συμφωνία κορυφής. Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη από συμφωνίες σε επίπεδο βάσης. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν θα πολιτευτούμε με συμφωνίες κατά το τραπέζι, αλλά με συμφωνίες σε επίπεδο κοινωνίας, σε επίπεδο βάσης που έχουν ανάγκη μια προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Είναι, κύριε Αντωνόπουλε, η πόρτα ανοιχτή σε στελέχη που έφυγαν να πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα βλέπουμε ποια είναι η πορεία και τα οποία θα ήθελαν να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ. Κύριε Βουλγεράκη, θα είμαι ξεκάθαρος. Άνθρωποι οι οποίοι πλήγωσαν την παράταξη, μεταπίδησαν τον πολιτικό μας χώρο για να πάνε σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς με την προοπτική της εξουσίας της καρέκλας, δεν έχουν καμία θέση μέσα στο κόμμα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι προοδευτικοί δημοκράτες, δεν έχουν πληγώσει την παράταξη και βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμία άλλη λύση σε επίπεδο κυβερνητικής προοπτικής, είναι ευπρόσδεκτοι. Ξαναλέω όμως. Άνθρωποι οι οποίοι δεν πλήγωσαν την παράταξη, δεν έχουν διχάσει το δημόσιο λόγο, δεν έχουν δηλητηριάσει τον δημόσιο λόγο, δεν έχουν διχάσει την ελληνική κοινωνία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση, καμία θέση στο κόμμα μας. Mm-hmm. Πάντως τα μεγάλα τα προβλήματα τα οποία είναι απέναντι είναι αυτά που αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς. Αυτό ακριβώς. Και ο δημόσιος διάλογος δεν θα πρέπει να περιοριστεί στα εσωκομματικά των κομμάτων είτε στις υποτιθέμενες συμφωνίες όπως κάποιοι θέλουν να καλλιεργούν. Αυτό ακριβώς θέλω να πω και εγώ. Ότι ο στόχος μας είναι να παράξουμε πολιτική, στόχος είναι να βρούμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια αξιόπιστη και παραγωγική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας, η οποία πρέπει να απολογηθεί για την αύξηση των ανισοτήτων, για τη μείωση των εισοδημάτων, για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό, για την κατάσταση που βιώνουμε στα νοσοκομεία και ειδικά εδώ στο Ηράκλειο, για την κατάσταση που υπάρχει στην παιδεία. Πρέπει να απολογηθεί για την μη εφαρμογή του προγράμματος, προεκλογικού του προγράμματος. Δεν έχουμε δει καμία μεταρρύθμιση, δεν έχουμε δει καμία ανωδική κοινωνική κοινωνικότητα, δεν έχουμε δει κανένα εξυγχρονισμό του κράτους. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα που ασχολούν την ελληνική κοινωνία. Και πάνω σε αυτά το ΠΑΣΟΚ, καταθέτοντας το προοδευτικό του πρόγραμμα, δίνει προτάσεις, δίνει λύσεις και καταφέρνουμε, ξαναλέω, να συσπηρώσουμε τις προοδευτικές δυνάμεις που πνίγονται από την ανύπαρκτη, από την μη σοβαρή μάλλον διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία και από την ανύπαρκτη αντιπολιτευτική του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια που είδατε ποια αποτελέσματα είχε. Κύριε Αντωνόπουλε, σας ευχαριστώ για τις κουβέντες. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να κάνω μια τελευταία αναφορά γιατί πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται στις δημοσκοπήσεις γιατί αν το ΠΑΣΟΚ είναι ενισχυμένο το τελευταίο διάστημα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν δίνουν ένα μικρό προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις με την αναγωγή των εγκύρων, γιατί ξέρετε καλά τις εθνικές εκλογές, τα αποτελέσματα βγαίνουν επί της συμμετοχής. Στην αναγωγή λοιπόν επί των εγκύρων, το ΠΑΣΟΚ είναι στο 16%. Καταγράφει λοιπόν μία άνοδο του 30% σε σχέση με το αποτέλεσμα που είχε πάρει στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Άρα τα κέρδη του ΠΑΣΟΚ από τις εκλογές μέχρι σήμερα είναι πολύ μεγάλα και αυτό δεν το αποδεικνύουν μόνο οι δημοσκοπήσεις, το αποδεικνύει και η καθημερινή συμμετοχή των πολιτών στις δράσεις του ΠΑΣΟΚ. Mm. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο αυτή η διεύρυνση να δω πώς μεταφράζεται, γιατί μαζί με τις δημοσκοπήσεις που άλλοτε μας αρέσουν, άλλοτε δεν μας αρέσουν και το ξέρετε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις, αν αυτή η διεύρυνση έχει να κάνει και με τους παλιούς εκείνους οι οποίοι διαφωνούν σήμερα, αλλά απαντήσατε και είπατε όσοι έχουν πληγώσει την παράταξη, δεν έχουν θέση στην παράταξη, είναι η δική σας η προσωπική εκτίμηση, ωστόσο φαντάζομαι. Προφανώς, αλλά συζητώντας με τα μέλη του οργάνου, τους εκλεγμένους θεσμικούς ή και μη, τα απλά μέλη του κόμματος όλοι έχουν την ίδια αντίληψη. Και όχι μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και πλήγωσαν την παράταξη, αλλά και ακόμα αυτοί που ήταν σε άλλα κόμματα και είχαν μια ακραία ρητορική απέναντί μας. Ξαναλέω, όσοι δηλητηρίασαν το δημόσιο διάλογο, όσοι χρησιμοποίησαν ακραίους λαϊκίστικους όρους, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για όλο το πολιτικό σύστημα, δεν έχουν καμία θέση σε ένα προοδευτικό, σε ελληνοδημοκρατικό σύγχρονο κόμμα σαν το σημερινό ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.